θα αποδώσουν, θα σπάσουν κατεστημένα και θα αντιμετωπίσουν χρόνιες παθογένειες. Θα δώσουν στον Έλληνα πολίτη αυτό που ζητά, το αυτονόητο, να ζει σε ένα κράτος με κανόνες, με δικαιοσύνη, με διαφάνεια, με μια διοίκηση που σέβεται τα χρήματά του και του τα επιστρέφει σε καλύτερες υπηρεσίες, σε ανάπτυξη, σε ένα κράτος που δίνει δυνατότητες σε όλους και προστατεύει τους αδύναμους. Αυτή είναι η πολιτική μας. Αλλά αυτός ο χρόνος απλά δεν υπάρχει σήμερα. Δεν μας τον δίνουν οι διεθνείς συνθήκες. Ναι, οι πιστωτές μας, από τους οποίους δυστυχώς εξαρτιόμαστε. Όμως μπορούμε να απαντήσουμε με αξιοπιστία. Και οι εταίροι μας ελπίζουν σε αυτό. Ελπίζουν σε μια νέα κυβέρνηση που δημιουργεί σήμερα το αίσθημα σιγουριάς και προοπτικής για την χώρα και βεβαίως μιας προοπτικής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ξέρουν ότι χωρίς γενναίες αποφάσεις δικές μας και βεβαίως αντίστοιχες δικές τους, απειλείται και η ίδια η Ευρώπη, η οικονομία της Ευρώπης. Γι' αυτό και έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους στην δικιά μας σοβαρότητα, στην δικιά μας αποφασιστικότητα. Γι' αυτό έχουμε ως παράταξη και ως κυβέρνηση ιστορική ευθύνη. Να κάνουμε ό,τι πρέπει για να κερδίσουμε αυτό τον χρόνο που χρειαζόμαστε για να ξαναχτίσουμε την αξιοπιστία μας, την αξιοπιστία της χώρας. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές που υποσχεθήκαμε. Αυτές για τις οποίες μας έδωσαν την εμπιστοσύνη τους οι Έλληνες πολίτες. Και μαζί να φανερωθεί έμπρακτα και δυναμικά η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την χώρα μας. Να σταματήσουμε την κερδοσκοπία σε βάρος της Ευρωζώνης και της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας αναλύσω με μερικά στοιχεία τη σημερινή κατάσταση. Το δημόσιο χρέος της χώρας έφτασε στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ πιο πάνω από το ετήσιο εθνικό εισόδημα που φτάνει στα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ταμείο του Δημοσίου για φέτος πρέπει να βρει πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις τακτικές δαπάνες, να πληρώσει τις συντάξεις, τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Από αυτά πρέπει να δανειστεί περίπου τα μισά. Κάθε χρόνο δανειζόμαστε περίπου τα μισά από όσα δαπανούμε. Και κάθε χρόνο δαπανούμε όλο και περισσότερο, ενώ κάθε χρόνο εισπράττουμε όλο και λιγότερα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το αποτέλεσμα είναι οι δανειστές να ζητούν όλο και μεγαλύτερα επιτόκια, σε σημείο που ο δανεισμός να κινδυνεύει να γίνει απαγορευτικός. Σε σημείο που να έχουν πέσει πάνω μας οι κερδοσκόποι. Σκεφτείτε δηλαδή έναν επιχειρηματία ο οποίος χρωστάει, δανείζεται αυτά τα σπαταλά, πιθανώς τα παίζει στο καζίνο, ξαναζητά δανεικά, τα ξανασπαταλά και πια όταν πάει ξανά να δανειστεί δεν βρίσκει δανειστές. Τρέχει τότε για να σωθεί σε τοκογλύφους. Αυτό αποτελεί την τελική πράξη της χρεοκοπίας. Αυτό εμείς πρέπει να αποφύγουμε. Πριν από λίγα χρόνια δανειζόμασταν σχεδόν με τους ίδιους όρους με τη Γερμανία. Σήμερα όταν δανειζόμαστε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, πληρώνουμε 750 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω τόκους από ό,τι πληρώνει η Γερμανία. Πώς θα ανταγωνιστούμε την οικονομία της Γερμανίας? Αυτοί έχουν φτηνότερο χρήμα στα 5 δις, 750 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αυτά θα μεταφερθούν, τα επιπλέον χρέη, στην αγορά, στο φορολογούμενο, στο ελληνικό κράτος. Σήμερα για να πληρώσεις αυτά τα επιπλέον χρήματα πιέζεσαι να αυξήσεις τους φόρους ή να μειώσεις δαπάνες. Από το 2004 στο 2009 τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πρωτογενείς δαπάνες αυξήθηκαν κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 52% των εσόδων πάει σε μισθούς και συντάξεις. Το αντίστοιχο ποσοστό του 2004 ήταν 45%. Το 2004 για επιχορηγήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία χρειάστηκε να καταβληθούν
6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2009 έφτασε το ποσό των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι βιώσιμο αυτό? Όχι μόνο δεν είναι βιώσιμο, αλλά δεν πάει καθόλου, δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και ακόμα χειρότερο, οι πιστωτές μας δεν μας δίνουν άλλο χρόνο. Δεν μας δίνουν άλλο χρόνο γιατί η χρηματοπιστωτική κρίση παγκοσμίως, για την οποία βεβαίως δεν ευθυνόμαστε, έχει οδηγήσει όλες τις χώρες σε ελλείμματα, αλλού βεβαίως τα ελλείμματα αυτά πήγαν σε παραγωγικές επενδύσεις, όχι όπως σε εμάς, ελλείμματα, και βρίσκουν σε αυτές πιο φερέγγιους πελάτες. Δεν μας δίνουν άλλο χρόνο γιατί θεωρούν ότι δεν είμαστε αξιόπιστοι. Σήμερα καμία υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κανένας αναλυτής, δεν πιστεύει τους Έλληνες όταν τους λέμε ότι θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και θα εισπράξουμε φόρους. Γιατί τους το έλεγαν επί 5 χρόνια και αντί για τα έσοδα να αυξάνονται, τα έσοδα μειώνονταν. Όχι ότι δεν πιστεύουν ότι έχουμε τις δυνατότητες, αλλά γιατί είδαν ότι τα προηγούμενα χρόνια αρνηθήκαμε πεισματικά να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που είχε αυτή η χώρα. Δεν υπήρχε η πολιτική βούληση. Γιατί ενώ επί 5 χρόνια αυτά έλεγαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, αντί για αυτά έβλεπαν πάρτι κολλητών, αδιανόητες σπατάλες, offshore υπουργών και σκάνδαλα. Δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να βάλουμε τέλος στη σπατάλη και στις δαπάνες του δημοσίου, γιατί έχουν δει τις πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, δηλαδή αυτές που δεν περιλαμβάνουν τους τόκους, να αυξάνονται μέσα σε μόλις 3 χρόνια, από το 2006 μέχρι το 2009, κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 50%. Δεν πιστεύουν ότι μπορούμε, γιατί ενώ οι δαπάνες για τους τόκους ήταν 9 με 9,5 δις ευρώ για 7 χρόνια, τόσους τόκους πλήρωνε το κράτος, από το 2009 ξεπερνούν τα 12 δις. Δεν πιστεύουν ότι μπορούμε, γιατί με τόσες δαπάνες το μόνο που καταφέραμε ήταν να βυθίσουμε την οικονομία στην ύφεση, με πραγματική και ονομαστική μείωση του εισοδήματος. Και δεν μας δίνει κανείς άλλο χρόνο, γιατί δεν φτάνει που η χώρα οδηγήθηκε από τη σπατάλη και την κακοδιαχείριση σε αυτά τα απαράδεκτα νούμερα, προσπαθήσαμε κιόλας να τους δώσουμε μια πλασματική εικόνα, δημιουργώντας μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα και το 2007, για να βγούμε από την επιτήρηση, και το 2009, λέγοντας ότι είναι 6%, ενώ ήταν 12,7%. Στέλνοντας στοιχεία που έκρυβαν το πρόβλημα για να μην γνωρίζουν οι πολίτες την αλήθεια για το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς που είχε προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό συνέβη τα τελευταία 5 χρόνια. Και είναι η ιστορία που γράφτηκε. Και αυτή η ιστορία δεν διαγράφεται από την ιστορική μνήμη των εταίρων μας. Θα γίνει παρελθόν μόνο όταν αποδείξουμε ότι μπορούμε να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις για την πατρίδα μας. Αυτή η ιστορία που γράφτηκε τα τελευταία χρόνια δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο ούτε να την αμφισβητήσουμε, ούτε να την επαναλάβουμε. Και δεν θα την επαναλάβουμε. Και όπως επιχειρεί να δικαιολογήσει σήμερα την κυβέρνηση του κ. Καραμαλή και της Νέας Δημοκρατίας, που στις 2 Οκτωβρίου είπανε συνειδητά ψέματα εγγράφως στο όνομα της ελληνικής δημοκρατίας, σε όλους αυτούς που σήμερα προσπαθούμε να πείσουμε ό,τι μπορούμε, το μόνο που κάνει είναι να αποδεικνύει ότι είναι αμετανόητος υπέρμαχος του ψεύδους και της ανευθυνότητας σε βάρος της ιστορίας αυτού του τόπου, αλλά και σε βάρος των πολιτών αυτής της χώρας και των παιδιών της. Και ας μην υποκρίνεται κανένας ότι εκτίθεται σήμερα η Ελλάδα όταν μιλάμε για το πρόβλημα, για το τι συνέβη στην πατρίδα μας. Οι διεθνείς μας εταίροι το γνωρίζουν πολύ καλά και η Ελλάδα θα εκτεθεί ακόμα περισσότερο αν για μια ακόμα φορά το αγνοήσουμε και κάνουμε πως δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό το λόγο οι αποφάσεις μας είναι επιβεβλημένες. Αλλά αποτελούν μόνο την αρχή. Την αρχή ενός νέου ξεκινήματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Και θα το κάνουμε.
δίνοντας μάχη σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα αναγκαζόμαστε να παλεύουμε για την διάσωση της οικονομίας. Οι θυσίες θα πιάσουν τόπο εάν δώσουμε όλη την μάχη για την ανατροπή, για τις μεγάλες αλλαγές. Αυτό ζητάω. Να δώσουμε αυτή την μάχη. Ο καθένας από όπου μπορεί, όπως μπορεί. Ζητάω να κάνουμε για τη χώρα μας ό,τι θα κάναμε για το σπίτι μας. Γιατί η χώρα είναι το σπίτι μας. Και η ζωή μας είναι εδώ. Ξέρω ότι οι θυσίες είναι δύσκολες. Και με πονάει, όπως πονάει κάθε έναν από εμάς, κάθε βουλευτή, κάθε στέλεχος, κάθε μέλος του ΠΑΣΟΚ που έχει γαλουχηθεί με τις ιδέες και τους αγώνες στο κίνημά μας. Αλλά τώρα προέχει ο αγώνας για εθνική επιβίωση. Και να είστε βέβαιοι πως η κυβέρνησή μου δεν θα επιτρέψει όλη αυτή την προσπάθεια των πολλών να λειτουργήσει ξανά υπέρ των λίγων. Σας καλώ και εσάς τους βουλευτές σε αυτή την μάχη. Με το βάρος που θα πέσει στις πλάτες των μισθωτών, δεν θα ανεχθώ από κανέναν στην κυβέρνησή μου να παρακάμπτει ή να λιποψυχεί στην μάχη ενάντια στα προνόμια των λίγων. Προνόμια που κατοχυρώνονται είτε με νόμους είτε με πλημελή εφαρμογή τους. Όπως η φοροδιαφυγή, οι συνθήκες ή οι διατάξεις που επιτρέπουν στον πλούτο να συσσωρεύεται από ανθρώπους που καταφέρνουν να απαλλάσσονται από το φορολογικό τους βάρος. Δεν με ενδιαφέρει αν ο πλούτος που κρύβουν είναι σε offshore. Δεν με ενδιαφέρει αν φταίνε οι αποδείξεις που δεν κόβουν ή αν οι βίλες, τα κότερα ή οι λιμουζίνες τους είναι περιουσιακά στοιχεία εταιριών. Δεν θα επιτρέψω να αφήσουμε τους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα όσοι πλούτησαν σε βάρος του δημοσίου να συνεχίζουν να πίνουν στην υγεία του κορόιδου εισαγωγικά. Οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες που θα έρθουν δεν είναι εύκολοι. Αλλά απαιτώ να είναι πραγματικά δύσκολη για όσους πλουτίζουν σε βάρος της χώρας, του δημοσίου. Δεν βάζουμε απέναντι την υγιή επιχειρηματικότητα. Δεν βάζουμε απέναντι το κεφάλαιο που επενδύεται, που δημιουργεί θέσεις δουλειάς, εργασίας. Δεν είναι απέναντι μας οι επιχειρηματίες που αγωνίζονται να διατηρήσουν έντιμα την επιχείρησή τους και μαζί τις θέσεις εργασίας για τους υπαλλήλους τους. Βάζουμε απέναντι τον πλούτο που δεν είναι αποτέλεσμα μόχθου και προσπάθειας, που δεν είναι αποτέλεσμα αξίας, πλούτο που χτίστηκε μέσα από πιάτσικο, στα χρήματα των σημερινών και των μελλοντικών γενιών, με τα χρήματα του ασφαλιστικού από εισφορές που δεν πληρώθηκαν, με τα χρήματα του σχολείου από φόρους που δεν καταβλήθηκαν, αλλά και με τα χρήματα όλου του δημοσίου από προμήθειες που υπερτιμολογήθηκαν, που δεν έγιναν υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά σπατάλη και διαφθορά και κερδοσκοπία κάποιων λίγων. Η κυβέρνηση σήμερα αναγκάζεται να ζητήσει την συμβολή όλων των πολιτών. Αναγκάζεται να ζητήσει από τους δημόσιους υπαλλήλους να τα βγάλουν πέρα με λιγότερα. Δεν θα επιτρέψω να αφήσουμε τους ίδιους ανθρώπους να βλέπουν με τα δικά τους μάτια άλλη σπατάλη δημόσιου χρήματος. Και ζητώ και από τους ίδιους να συνδράμουν. Ζητώ να επισημαίνουν και να απαιτούν από τις διοικήσεις των υπηρεσιών τους περικοπές σπατάλης. Δεν είναι το δημόσιο μια παχιά γελάδα από την οποία όλοι αρμέγουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Σήμερα λύγησε το δημόσιο κάτω από τη λογική της σπατάλης και της κατάχρησης. Η ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους είναι όρος επιβίωσης. Ζητώ από τους υπουργούς και τις διοικήσεις σε κάθε δημόσιο φορέα να μην επιτρέψουν το παραμικρό. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει περιθώριο να πετά ούτε ένα ευρώ, να χαρίζει σε προμηθευτές παντός είδους ούτε ένα λεπτό που οφείλεται σε υπερτιμολόγηση. Η απώλεια εισοδημάτων από αυτή την επιθετική δημοσιονομική προσαρμογή που σήμερα επιβάλλεται και ακολουθούμε πρέπει γρήγορα να αντισταθμιστεί από διαρθρωτικά μέτρα, από δημόσιες επενδύσεις, από κίνητρα, ώστε και η χώρα επιτέλους να αρχίσει ξανά
παράγει, να παράγει νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, αξίας, να στραφεί σε νέους δρόμους με την πράσινη ανάπτυξη στην οποία η χώρα μας διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα. Να εκμεταλλεύεται τη δυναμική που σήμερα ψυχοραγεί στα πλοκάμια της γραφειοκρατίας, της πολυπλοκότητας, των νόμων, της διαφθοράς, της αδιαφάνειας. Ούτε η οικονομία, ούτε οι πολίτες μπορούν να αντέξουν άλλη ανεργία και παντελή απουσία προοπτικής. Αυτή την προοπτική ανάπτυξης, αυτή την προοπτική της εργασίας, εμείς θα εξασφαλίσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σωτηρία της οικονομίας μας και η εξυγίανση των δημοσιονομικών μας στοιχείων είναι ένα πρώτο, απαραίτητο βήμα για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Δεν είναι όμως από μόνη της η λύση στο βαθύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Μπορεί αυτή τη στιγμή το οικονομικό να είναι το πιο ορατό σύμπτωμα του ελληνικού προβλήματος. Το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα όμως της Ελλάδας ούτε ήταν, ούτε και είναι μόνο οικονομικό. Μικρή σημασία για το μέλλον μας θα έχει να περιορίσουμε το έλλειμμα, να μειώσουμε το χρέος, αν παράλληλα δεν αντιμετωπίσουμε όλα τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν τη χώρα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Γιατί αν δεν το κάνουμε, κίνδυνος να βρεθούμε σύντομα και πάλι στο μέλλον, στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, είναι πολύ μεγάλος. Το πρόβλημα της χώρας μας ήταν και είναι βαθιά πολιτικό, βαθιά κοινωνικό. Πολλές φορές το έχουμε πει, όμως σήμερα το ζούμε. Τελειώνει για τη χώρα μας μια ολόκληρη εποχή. Και πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την εποχή μια και διαπαντός. Να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στο βιβλίο της ιστορίας μας. Η μεταπολίτευση βρήκε την ελληνική κοινωνία σε βαθιά διαίρεση, με αποκλεισμένα τεράστια τμήματα του ελληνικού λαού. Και κάναμε πολλά. Αν όχι για να εξαλείψουμε αυτή την πραγματικότητα, τουλάχιστον για να την αμβλύνουμε. Όμως έγιναν και τραγικά σφάλματα. Σφάλματα και εκπτώσεις που οδήγησαν μέχρι και στην αλλίωση των βασικών μας ορισμών και αξιών για την κοινωνία. Φτάσαμε πολλές φορές να ονομάζουμε δικαιοσύνη την σκανδαλώδη εύνοια και εκτιμένα τα προνόμια των λίγων και των συντεχνιών. Δικαίωμα την πρόκληση εις βάρος των υπολείπων. Πολιτισμό τον νέο πλουτισμό. Υγιή επιχείρηση το κυνήγι του εύκολου πλουτισμού. Την ανταγωνιστική παραγωγή την μετατρέψαμε στον ανταγωνισμό για μια κρατική ή ευρωπαϊκή επιδότηση. Την φοροδιαφυγή έκφραση προσωπικής μαγκιάς. Και δεν ήταν μεμονωμένες εκδόσεις ούτε σποραδικά φαινόμενα. Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα έγιναν ο κανόνας. Όμως μια κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Όχι πάντως σε όφελος των πολλών και με σταθερή αξία το κοινό καλό. Σήμερα όλα αυτά τα φαινόμενα κάνουν τους περισσότερους συμπολίτες μας να ασφιχτιούν. Να αισθάνονται ότι κανένας και ποτέ δεν θα νοιάζεται πραγματικά για αυτούς. Ότι δεν έχουν καμιά προοπτική παρά μόνο εάν αποφασίσουν και οι ίδιοι να κινηθούν με τον ίδιο τρόπο, αν γίνουν μέρος αυτού του άθλιου συστήματος. Όλα αυτά άνθησαν πάνω στο γόνιμο έδαφος της ανοχής και διαφθοράς που γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια. Της αδιαφορίας του κρατικού λειτουργού, της αλαζονίας των κρατικών μηχανισμών απέναντι στο πρόβλημα του πολίτη. Της αδιαφορίας του πολίτη πολλές φορές ακόμα και για το αδιέξοδο του συμπολίτη του. Της αδιαφορίας των πολιτικών για τις συνέπειες των αποφάσεων και των πράξεών τους. Ακόμα πολλές φορές και της αδιαφορίας των πολιτών για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Της αδιαφορίας κάποιων συνδικαλιστών για τα προβλήματα του κλάδου τους μπροστά στην ευκαιρία της συναλλαγής με την εξουσία και την εξασφάλιση αθέμητων και προκλητικών προνομίων. Και μέσα σε αυτή την αδιαφορία επιτελούνται κάθε μέρα ένα μικρό στιγνό έγκλημα σε βάρος της Ελλάδας. Κάθε παράληψη, κάθε παρατυπία, κάθε παραλογισμός, κάθε ρουσφέτη, κάθε πελατεία και κάθε παράνομος διορισμός ήταν μια πληγή για την κοινωνία μας. Πολλά μικρά βαρύδια μέσα και στα μεγάλα, τα οποία αθρηστικά και σωρευτικά έγιναν ασήκωτα. Μέσα σε μια ανατροπία που ξεκινούσε από την ίδια την ηγεσία της χώρας, σταδιακού συμβιβασμού της κοινωνίας μας με όλα τα στρεβλά φαινόμενα. Και για την οποία τώρα κατηγορούμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας όταν με τη σειρά τους την επιδεικνύουν. Λένε, γιατί να νοιαστούμε για εσάς, όταν εσείς δεν
Για τίποτα, για την ίδια σας τη χώρα. Και είναι μέσα σε αυτό το θλιβερό φόντο που μαζί με τη χώρα μας, ακόμα και η ιστορία μας δέχεται επίθεση. Δεν δεχόμαστε αυτή τη μοίρα. Δεν είναι αυτός ο ελληνισμός σήμερα. Μας αξίζει και καλύτερη μοίρα και δικαιότερη εικόνα. Σήμερα αυτή η εποχή φτάνει σε ένα οριστικό και αμετάκλητο τέλος. Σήμερα όλα αυτά τα φαινόμενα κάνουν τους περισσότερους συμπολίτες μας να εξοργίζονται. Και σήμερα διαμορφώνεται ένα νέο ρεύμα στην κοινωνία που φεύγει από τα στενά τείχη των κομματικών αντεγκλήσεων. Ένα θετικό, ελπιδοφόρο νέο ρεύμα. Είναι ένα τεράστιο ρεύμα των απλών ανθρώπων που μοχθούν, που δουλεύουν 8 ώρα, 12 ώρα. Δεν είναι τεμπέληδες, πληρώνουν τους φόρους τους, σέβονται τους νόμους και μας λένε επιτακτικά να τελειώνουμε επιτέλους με τις απειλές. Αυτοί είναι συμμαχοί μας. Μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους θα δώσουμε τη μάχη. Δεν είμαι περήφανος, κανένας μας δεν είναι περήφανος, πως η κοινωνία αναγκάστηκε να εφεύρει λέξεις όπως το λαμογιά για να περιγράψει μια πραγματικότητα στην οποία συνηθίσαμε. Έφτασε η ώρα να αλλάξουμε συνήθειες. Και είναι χρέος μας να αλλάξουμε τα πάντα στη χώρα μας. Γι' αυτό και ξαναλέω ότι αυτή η κρίση που βιώνουμε, αφού ξεπεράσουμε το άμεσο οικονομικό μας πρόβλημα, θα γίνει η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχαμε τα τελευταία χρόνια για να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Μια Ελλάδα που δεν θα κινδυνεύσει ξανά από μια τέτοια κρίση. Μια Ελλάδα που θα χτίσει στέρεα θεμέλια για το μέλλον της. Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να κάνουμε όλες τις αλλαγές για την Ελλάδα που θέλουμε, για αυτές για τις οποίες δεσμευτήκαμε προεκλογικά. Είναι η ευκαιρία να πάμε σε ένα κράτος δικαίου, κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, για να μην είναι ποτέ ξανά στο μέλλον άδικη η κατανομή των βαρών. Είναι η ευκαιρία να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά. Τη νέα γενιά της χώρας μας και μαζί αυτή να δημιουργεί, να παίρνει πρωτοβουλίες, να οικοδομεί μαζί μας μια πιο δίκαιη κοινωνία. Να πάμε σε μια βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη, μια οικονομία ανταγωνιστική που θα παράγει περισσότερα από όσα καταναλώνει. Να ξαναγίνει οτιδήποτε φέρει τη σφραγίδα ελληνικό άξιο εμπιστοσύνης. Από τα προϊόντα που παράγουμε μέχρι τη φωνή μας στο εξωτερικό. Ναι, θα αποδείξουμε ότι η Ελλάδα για μας σημαίνει αξία. Προπάντων αξία. Στα προϊόντα μας, στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας, στην ανθρωπιά μας, στον τουρισμό μας, στον πολιτισμό μας, στις επιχειρήσεις μας, στην παρουσία μας διεθνώς. Γι' αυτό και καλώ από αυτό το βήμα σήμερα όλον τον ελληνισμό να συμβάλλει στην προσπάθεια που κάνουμε για να σώσουμε την πατρίδα μας και να βάλουμε τα θεμέλια για τη δημιουργία της Ελλάδας που μας αξίζει. Είναι η ώρα που όλες οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας, οι φτωχοί αλλά και οι πλούσιοι, ολόκληρη διανόηση, οι Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό και μας εκπροσωπούν καθημερινά στις κοινωνίες και στις χώρες που ζουν, να γίνουμε όλοι ένα και να παλέψουμε ο καθένας με τη δύναμη και τις δυνατότητες που έχει για την πατρίδα μας. Να παλέψουμε για το σπίτι μας. Να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα της αναξιοπιστίας, της οκνηρίας, της αχτής. Αυτή η εικόνα μας αδικεί. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Δεν είναι αυτές οι αξίες μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που γέννησε την έννοια του μέτρου, καθώς και τις βάσεις της λογικής πάνω στην οποία χτίστηκε ολόκληρος ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός. Μπορεί και η λογική και το μέτρο εδώ και καιρό να χάθηκαν από κάποιες κυβερνήσεις. Όμως δεν χάθηκαν από τη συνείδηση του ελληνικού λαού. Οι Έλληνες και Ελληνίδες είναι, όπως σε κάθε άλλη χώρα, άνθρωποι του μόχθου, της δουλειάς, της καθημερινής μάχης για την επιβίωση, την προοπτική που μοιραζόμαστε και τις αγωνίες και των άλλων λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυβέρνηση και πολίτες, η κυβέρνηση μαζί με τους πολίτες και για τους πολίτες, όλοι μαζί έχουμε μια ιστορική ευθύνη.
να προστατεύσουμε σήμερα τη χώρα μας, να πείσουμε και να πιστούμε πρώτα απ' όλα εμείς, οι ίδιοι, ότι θέλουμε να αφήσουμε όσα μας οδήγησαν ως εδώ πίσω. Να μην κρίνεται πια καχύποπτα κάθε μας κίνηση. Να μην εξαρτάται το χρέος και η τόκη που θα αφήσουμε τα παιδιά μας από τις κινήσεις των κερδοσκόπων και των αναλυτών που πατούν στο πρώτο βασικό εργαλείο που σήμερα προσπαθούμε να κερδίσουμε, το κύρος και την αξιοπιστία της Ελλάδας. Να πείσουμε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει αποφασιστικότητα και βούληση από όλους να προχωρήσει μπροστά. Ότι σε αυτή τη χώρα μπορούμε και θα λύσουμε τα προβλήματα, τα δικά μας, με αληθινή προσπάθεια από όλους. Το ξέρω, το βλέπω, το νιώθω. Είμαστε αποφασισμένοι. Όχι μόνο η κυβέρνηση, όχι μόνο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλοι οι πολίτες και οι δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, του λαού μας. Μόνο μας αντίπαλος είναι ο χρόνος, αλλά θα πετύχουμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ξέρετε ότι θα δώσω όλο το είναι μου, δουλεύοντας μαζί σας, μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή που καλείται να πάρει ιστορικές αποφάσεις για το σήμερα και το αύριο της χώρας, ώστε όταν τελειώσει αυτή μας η πρώτη θητεία, θα μπορούμε με περηφάνεια να πούμε όλοι μας ότι σώσαμε τη χώρα από μια καταστροφή, αλλά βάλαμε και τα θεμέλια μιας Ελλάδας των αξιών, της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενός κράτους δικαίου, μιας δημοκρατίας συμμετοχικής και ενός νέου πρότυπου πράσινης ανάπτυξης που εγγυάται την βιωσιμότητα της οικονομίας αλλά και του έθνους μας. Και είμαι βέβαιος θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ.